σκέφτεται, αισθάνεται, χειρονομεί με γνώμονα το αγαπημένο της υλικό που δεν είναι άλλο από το χώμα. Ο πυλός και η πορσελάνη. Η Ελπίδα Κουρτζή, έκτη γενιά και άξια συνεχίστρια της κουρτζέικης οικογένειας, μας συντροφεύει σε αυτό το επεισόδιο του Happy Life και μας μοιεί στην τέχνη της κεραμικής. Καλώς ήρθες στον κόσμο των κουρτζίδων. Καλώς σας βρήκα. Αυτή την περίοδο φτιάχνω χάντρες κεραμικές για μια παραγγελία, για μια συνεργασία που έχω. Αυτές εδώ είναι. Ναι, είναι αυτές. Είναι ένα από τα σχήματα που μπαίνουν στο σανδάλι. Α, είναι για το σανδάλι, Ναι, ναι. Και φτιάχνουν παράλληλα και κοσμήματα που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, έχω επικεντρωθεί στα κοσμήματα. Κουρτζής Art Pottery. Κεραμική κουρτζή, παύλα κουρτζής Art Pottery. Αυτό είναι ένα δικό σου μπραντ στην ουσία. Είναι ένα μπραντ που πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάει, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς στην οικογένεια, ξεκινάει το 1820 στην Αγιάσο. Ναι. Εκεί ήταν η αφετηρία από τον Παναγιώτη Κουρτζή. Και στη συνέχεια, διαδοχικά, η κάθε γενιά έκανε το δικό της, άφησε το δικό της στίγμα. Έκτη γενιά είσαι. Έκτη γενιά, είμαι το πρώτο κορίτσι που αναλαμβάνει το εργαστήρι. Ελπίζω να τα πάω όσο καλά τα έχουν πάει και οι προηγούμενοι, αν και έχω πολύ δρόμο για να τους φτάσω. Οι κεραμικές χάντρες του Kourtzis Art Pottery κοσμούν τα πιο διάσημα αρχαιοελληνικά σανδάλια, τα Ancient Greek Sandals Sphinx, και κατακτούν έτσι τις καρδιές των γυναικών ανά τον κόσμο, διεκδικώντας έτσι τη θέση τους στον κόσμο του σύγχρονου οικαστικού κοσμήματος. Τα Greek Sandals πώς προέκυψαν? Όταν ξεκίνησα πριν 10 χρόνια το εργαστήρι, πήρα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με την Χριστίνα τη Μαρτίνη, η οποία ήταν μία εκ των ιδρυτών της εταιρείας, της Ancient Greek Sandals, και μου λέει, θα ήθελα να δω δείγμα δουλειά σου. Στείλαμε κάποια, η αλήθεια είναι ότι ο μπαμπάς μου βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί μόλις είχα ξεκινήσει ήμουνα λίγο μαγκωμένη, είχα ένα δισταγμό. Οπότε τη στείλαμε κάποια δείγματα με τον μπαμπά και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία και φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια επέτειο 10 ετών και φτιάξαμε κάποια επιτυακά σχέδια, η Χριστίνα σχεδίασε και ένα εξ αυτών ήταν το Sphinx, το πέδιλο, το οποίο έχει πάνω μία γυρλάντα με τις χάντρες τις κεραμικές. Πάμε να μας δείξεις λοιπόν. Τι φτιάχνεις τώρα? Τις χάντρες για τα σανδάλια, τις συγκεκριμένες, για παράδειγμα αυτές εδώ, ναι, τις κάνουμε πλέκοντας δύο μακαρόνια, όπως τα λέμε, στην κεραμική. Ουσιαστικά το μακαρόνι είναι ένα κομμάτι πυλού το οποίο μοιάζει με μακαρόνι, αλλά είναι από πυλό. Και αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιώ το χάρκα για να ξέρω ακριβώς το μέγεθος του μήκους, το μήκος δηλαδή. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί για παράδειγμα το νούμερο 42 σε σανδάλια έχει άλλο μήκος γυρλάντας και το νούμερο 36 έχει άλλο μήκος γυρλάντας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χάντρα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό μέγεθος. Πόση ώρα δουλεύεις εδώ στο εργαστήριο τη μέρα? Κατά μέσο όρο αφιερώνω 6 ώρες τη μέρα. 6 ώρες τη μέρα. Τα πιτσιρίκια καταπιάνονται με τον πυλό? Ο μεγάλος μου είναι 7 και του αρέσει, δηλαδή ασχολείται. Με βλέπει τι κάνω, καμιά φορά πιάνει και εκείνος, φτιάχνει τα δικά του πιο πολύ. Ο μικρός είναι ακόμα στη φάση που είναι 2, που ζουλάω και το κάνω έτσι και το σφίγγω και κάνω ως λάσπες. Και... ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, πήραμε τις δύο αυτές... τα δύο μακαρόνια τα μικρά και τα στριφογυρίσαμε. Ναι, και δημιουργήσαμε μία χαντρούλα, η οποία στην πορεία θα πρέπει να έχει μία τρύπα. Γιατί, για να περάσει το κορδονάκι. Επειδή είναι πολύ γυγινή στη λεπτομέρεια. Και είναι η σχεδιάστρια των σανδαλιών. Είναι η σχεδιάστρια, ναι.
την ενδιαφέρει να μην φαίνεται πολύ το κορδόνι όταν φτιάχνουμε, δηλαδή. Δεν οπότε φαίνεται, κάνουμε την τρύπα, την κάνουμε κρυφή όπως λέμε, δηλαδή περνάει από μέσα. Και, έτσι, και εδώ γίνεται η τρύπα, από ό,τι βλέπω, στα πλατιά πάλι με τον αυτά είναι τρόπο, τα, ματάκια, τα ματάκια που είχαμε φτιάξει προδεκαετία στα πρώτα σχέδια. Ουσιαστικά, για παράδειγμα, καταλήγει κάπως έτσι. Ναι. Αυτό είναι η αρχική του μορφή που έχει κοπεί, γίνει τρύπα και έχει φινιριστεί. Και τα επόμενα στάδια είναι να μπει ο λευκός μπαντανάς για να δημιουργήσουμε ένα λευκό φόντο. Δηλαδή το λευκό που βλέπουμε εδώ είναι από τον μπαντανά. Βλέπεις όμως ότι παράλληλα υπάρχουν και κάποιες σκιές. Ναι. Αυτές οι σκιές έχουν δημιουργηθεί με το να, όταν κάνουμε, βάζουμε τον μπαντανά, για παράδειγμα έχουμε αυτό που είναι με μπαντανά, okay. Το έχουμε καλύψει με λευκό μπαντανά. Τι κάνουμε λοιπόν, λίγο τρίβουμε με το χέρι, μάλιστα, και δημιουργούμε τεχνητές σκιές, δηλαδή αυτή τη τεχνητή παλαίωση που λένε στη χάντρα. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει όμως. Λεπτοδουλειά. Δηλαδή το κάθε ένα κομμάτι το αφιερώνει στον χρόνο του, έτσι. Θέλει υπομονή, θέλει αγάπη. Βέβαια, δεν γίνεται χωρίς. Δεν γίνεται. Και ηρεμία. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν σ' αρέσει, δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, ισχύει. Και στη συνέχεια βάζουμε τα χρώματα και το γυαλί και ξαναψύνεται ούτως ώστε να αποκτήσει αυτή την γυαλιστερή επιφάνεια. Αυτή η γυαλιστερή επιφάνεια που είναι λόγω του ότι το έχουμε καλύψει με γυαλί. Κατάλαβα. Χάντρο. Δηλαδή έχει δύο ψησίματα αυτή η χάντρα. Δύο ψησίματα. Και μάλιστα στα καινούργια σχέδια χάντρες που έχουν και χρυσό έχουν τρία ψησίματα. Μιλάμε για καμίνια που γίνονται στους 1000 και βαθμούς. Χρειάζεται σχεδόν μια μέρα για να γίνουν, γιατί χρειάζεται μισή μέρα για να ανεβάσει θερμοκρασία και άλλη τόση για να κρυώσει το καμίνι. Βάζεις κάθε μέρα? Όχι. Τα μαζεύεις όλα και τα ψήνεις? Ναι, το καμίνι μπαίνει, γεμίζει και μετά ανάβει. Από μικρή καταπιανώσω με τον πυλό. Ναι, όταν πηγαίναμε στην Αγιάσο, ακόμα ζούσε ο παππούς, πέθανε το 1998, όταν πηγαίναμε στο εργαστήρι μας έδινε πυλό, εγώ δηλαδή έπαιρνα κανένα κομμάτι. Δεν ήταν τόσο, δεν τον τραβούσε τόσο πολύ, ούτε η Αφροδίτη. Οπότε, ναι, κατέληξες εσύ σαν να πέρασε. Η αλήθεια είναι ότι σαν παιδί ήμουν στο καλλιτεχνικό, δηλαδή μου άρεσε πολύ να ζωγραφίζω. Μάλιστα ο σύζυγός μου το λέει, μου λέει στη ζωγραφική, μου λέει δεν πιάνεσαι, μου λέει είσαι φοβερή. Είσαι καλλιτεχνική φλέβα, πέρασε σε σένα το DNA. Μ' αρέσει πολύ να ζωγραφίζω και μάλιστα ό,τι φτιάχνω, πρώτα θα το ζωγραφίσω και μετά θα... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πρώτα το φτιάχνεις στο χαρτί, έτσι, ναι, δηλαδή το φαντάζεσαι, το ζωγραφίζεις και μετά το αρχίζεις και το δουλεύεις. Μου χάρισε ο παππούς. Αχ, ας πούμε τα κοσμήματα πρώτα τα ζωγραφίζω. Τα φαντάζεσαι, τα σχεδιάζεις και αρχίζεις και τα δουλεύεις. Σου βγαίνουν συνήθως έτσι όπως τα φαντάζεσαι ή καμιά φορά σου βγαίνει κάτι άλλο? Πολύ ωραία η ερώτηση. Γιατί μπορεί κάτι να σχεδιάζεις στο χαρτί, αλλά στην πράξη να μην βγει όπως το έχεις υπολογίσει. Εκεί γίνονται διάφορα δείγματα. Και στη συνέχεια μπορεί να μην πετύχει και καθόλου. Είναι και αυτό. Μπορεί όμως να βγει και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα ήθελα να φτιάξουμε και κάτι παρέα, αν έχεις διάθεση. Ναι, βέβαια, θα κάνω την πρώτη μου προσπάθεια. Ωραία. Σαν τα μικρά παιδιά, να ξέρεις ότι απευθύνεσαι τώρα σε ένα παιδί που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Είμαι σίγουρη ότι σαν παιδί έχεις... Και με πολύ χαρά θα το κάνω επίσης. Σαν παιδί σίγουρα έχεις πιάσει πλαστελίνη. Ναι, έχω πιάσει. Που σημαίνει ότι δεν είναι η πρώτη επαφή με την τέχνη, μπορεί με τον πυλό, αλλά όχι με τη διαδικασία. Θα φτιάξουμε ένα μικρό λουλούδι. Ναι. Αυτά τα λουλούδια τα έβαζε σαν επιθέματα ή πάνω στα μαύρα βάζω ο παππούς μου. Δηλαδή ουσιαστικά το βάζω, είχε την καμπύλη, αν φανταστούμε ότι αυτό είναι μία καμπύλη από το βάζο μας. Έβαζε το καλούπι εδώ, πίεζε εσωτερικά το βάζο και δημιουργούσε... Για να βγει το σχέδιο. Α, μάλιστα. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνεις είναι θα πάρεις μεράκι τον πυλό σου και με τα χέρια σου θα πιέσεις τον πυλό εσωτερικά. Καλούπι στην ουσία είναι, έτσι. Μάλιστα. Αυτό γίνεται, ρε παιδιά, εντάξει.
Στην ουσία το κάνει άλλο για μένα, αλλά ναι. Υπάρχει ήδη. Σε γράψα λοιπόν η New York Times γι' αυτό. Πώς έγινε αυτή η επαφή? Ήταν με αφορμή τη συνεργασία που έχω με την Χριστίνα τη Μαρτίνη και τον Νικόλα το Μίνογλου και πάνω στην αναφορά για τα 10 χρόνια της επετείου και για τα σανδάλια αναφέρθηκε και το όνομά μου ως προς το κομμάτι του που ποιος κατασκευάζει τις κεραμικές χάντρες. Και αυτό γιατί έγιναν ανάρπαστα. Η αλήθεια είναι ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτο. Είναι, δηλαδή καλά. Μπήκα μέσα στο site να δω και είναι, δηλαδή, βλέπεις ότι τα φοράν και διάσημοι και τα αγαπούν και τα έτσι. Και μιώθεις... κάποια σχέδια είναι και sold out ήδη. Και είναι και sold out. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Είναι ευχάριστα αυτά να συμβαίνουν. Γιατί όταν, τουλάχιστον εγώ όταν ξεκίνησα δεν τα περίμενα να έρθουν όλα αυτά. Είναι ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, έρχεται από το DNA, δεν το συζητώ. Αλλά βλέπεις να σε καθοδηγεί, ας πούμε, σε πάει εύκολα. Απλά κάνω αυτό που μου αρέσει. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι δουλεύω. Όταν κατεβαίνω δηλαδή στο εργαστήρι, θα ήθελα κάθε φορά, λέω, να έχω λίγο παραπάνω χρόνο, να κάνω κάτι ακόμα. Έτσι δηλαδή το βιώνω. Δημιουργείς. Έτσι το βιώνω. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν δημιούργησα κάτι. Αν νομίζεις ότι το πεις σωστά και καλά. Αχα. Μάλιστα. Και από όλα τα σημεία θα ξεγυρίσουμε ό,τι έχει περισσέψει. Μπορούμε να το κάνουμε και με το χέρι μας. Και θα βγει το αριστούργημα. Θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο λουλούδι, το οποίο θα το ψήσουμε και στη συνέχεια θα το στείλουμε στη Μαρία. Γιατί η Μαρία το έφτιαξε. Αυτό τίποτα. Θα μπει έτσι στο Hall of Fame. Τι άλλο χρησιμοποιείς, αλοπηλό, λευκό, κάτι άλλο ή δουλεύεις κυρίως το κόκκινο? Επειδή κάθε γενιά... Αχα, εντάξει, δεν είναι άσχημο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Αχα, ανακαλύπτω νέα ταλέντα στο Happy Life. Το πίεσες όσο έπρεπε για να πάρει ακριβώς το σχήμα του καλουπιού. Μπράβο, Μαρία. Ευχαριστώ, Ελπίδα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλες οι προηγούμενες γενιές κάθε φορά που παίρναν κάτι από την προηγούμενη, δηλαδή ο παππούς μου πήρε στοιχεία από τον πατέρα του, από τον παππού του, αλλά έκανε μια εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή δεν έμεινε, δεν επαναπαύτηκε σε αυτό που υπήρχε. Υπήρχαν, ας πούμε, δημιουργούσαν χρηστικά αντικείμενα, αλλά εκείνος ήθελε να το πάει και στα διακοσμητικά. Γι' αυτό έκανε και τα μαύρα, έκανε τις μινιατούρες, έκανε τα... Το κόσμημα είναι δική σου εξέλιξη. Ο παππούς μου είχε φτιάξει κάποια κεραμικά βραχιόλια, αλλά όχι με μεγάλη παραγωγή. Ουσιαστικά το κόσμημα, κατέληξε στο κόσμημα γιατί ήθελα να απευθυνθώ στο εξωτερικό. Και οι μεγάλοι όγκοι, όταν έχουμε να κάνουμε κεραμικά, είναι πολύ δύσκολο να τα στείλεις. Και η διαχείριση και ο όγκος είναι όλο πιο περίπλοκο. Κατάλαβα. Εύθραυστα. Οπότε, ναι, ακριβώς. Και σαν όγκος και σαν ευαισθησία. Οπότε προσπαθούσα. Η αλήθεια δεν προσπάθησα. Σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να μην κάνω χρηστικά, να μην κάνω διακοσμητικά. Σκεφτόμουν και λίγο το tableware, ας πούμε, να κάνω πιάτα φαγητού. Και μέσα από τη συνεργασία μου με τη Χριστίνα, σκέφτηκα, αφού κάνω κεραμικές χάντρες, σας κάνω και κάποια σκουλαρίκια. Και εκεί πάνω άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται αυτό. Ξεκίνησα με πυλό και μετά, επειδή το κόσμημα, το κεραμικό κόσμημα είναι κάτι φίνο, κάτι λεπτεπίλεπτο, δοκίμασα και πορσελάνη, που είναι ένα υλικό δύσκολο στη διαχείριση στην κεραμική, γιατί στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Είναι δύσκολο να το δουλέψεις τέτοια περίοδος. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε ζέστη, που σημαίνει ότι στεγνώνει κατευθείαν, πολύ γρήγορα. Μάλιστα, κατάλαβα. Χάνει την ελαστικότητα. Δηλαδή αυτό το κομμάτι, αν ήταν τώρα πορσελάνη, θα είχε σχεδόν ήδη στεγνώσει, που το έχουμε αφήσει εδώ 12 λεπτά, για παράδειγμα. Με αποτέλεσμα να θέλει να το γρήγορα. Κατάλαβα. Και δίνει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ένα πάρα πολύ φίνο αποτέλεσμα, και
Οπότε το απειλώς θέλει τον χρόνο του, ας πούμε. Μπορείς να το δουλέψεις και να το διορθώσεις και να το βελτιώσεις, από ό,τι κατάλαβα. Θέλει τον χρόνο του, ο απειλός, η κεραμική θέλει υπομονή. Η κεραμική είναι υπομονή, είναι χημεία, έχει πολλά στοιχεία που συνδέονται. Θέλει υπομονή, γιατί εμείς έχουμε ένα αντικείμενο αυτή τη στιγμή σε μια αλφα υγρασία, το οποίο τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο με αυτό. Πρέπει να το αφήσουμε λίγο να στεγνώσει, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω, να κάνουμε τη λεπτομέρεια. Ναι. Αυτή είναι το ωραίο της τέχνης αυτής, ότι θέλει μια διαδικασία και τα στάδια πρέπει να γίνουν έτσι όπως είναι να γίνουν. Δηλαδή δεν μπορείς να το επισπεύσεις αυτό, γιατί μπορεί να σου ανοίξει, να σου σκάσει, να... Θέλει υπομονή. Το 2020 η κεραμική παράδοση της οικογένειας Κουρτζίδων συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, γιορτάζοντας ταυτόχρονα και τα 200 έτη της οικοτεχνίας, συνεχίζοντας έτσι την ιστορία της οικογένειας, αλλά και της κεραμικής τέχνης στη Λέσβο.